Λοιπόν, είμαστε μεγάλη μας χαρά που ένας εξαιρετικός γυναικολόγος, ο Θάνος Παράσχος, θα μας δείξει και θα μας μιλήσει και θα μας δείξει σήμερα πώς γίνεται η εξωσωματική γονιμοποίηση. Να συνδεθούμε λοιπόν με, με τα γραφεία του MBO και τα εργαστήρια του MBO. Να καλημερίσουμε την Βένια Ζήση που είναι εκεί. Βένια, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Και βέβαια τον Θάνο τον Παράσχο. Θάνο, κύριε Παράσχο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Κάνετε. Ο οποίος έχει μαθήσει όλα τα στάδια. Γιώργο, ήδη πίσω μας βρίσκεται στην αίθουσα. Να πούμε ότι αυτό που θα δούμε σήμερα δεν γίνεται κάθε μέρα. Είναι, έχουν την ευκαιρία οι τηλεθεατές του πρωινού μου στο Μέγκα να το δούνε. Είναι σπάνιο αυτό το πράγμα που θα δούμε σήμερα να γίνεται στη τηλεόραση. Γιατί θα δείξουμε όλα τα στάδια πώς γίνεται η εξωματική γονιμοποίηση ζωντανά. Ακριβώς. Είναι σπάνιο για εσάς, είναι καθημερινή ρουτίνα για εμάς. Σωστά. Συνεπώς έχουμε ξεκινήσει ήδη την οληψία περιμένοντας για να συνδεθούμε. Έχει ξεκινήσει η οληψία, είναι η γυναίκα που έχει πάρει κάποια ελαφριά μέθη νάρκωση. Όπου δίνονται τα μικρά σωληνάρια εδώ. Εδώ μέσα είναι το φυλακικό υγρό, το οποίο έτσι ξεκινάει το πρώτο στάδιο, δηλαδή μπαίνει μια μικρή βελόνα μέσα στην οθήκη της γυναίκας, γίνεται η αναρρόφηση, παίρνουμε λοιπόν αυτό το φυλακικό υγρό και το δίδουμε στους εμβριολόγους. Το δίδουμε στους εμβριολόγους και ήδη έχει ξεκινήσει η πιστοποίηση του να βρούνε δηλαδή το πρώτο άριο της γυναίκας. Είναι μία από τους εμβριολόγους μας η Χριστίνα, η οποία κοιτάει μέσα από το μικροσκόπιο τους ώστε να βρει το πρώτο άριο της γυναίκας. Και σιγά σιγά τα βρίσκουμε, τα απομονώνουμε σε ειδικά, βλέπετε αυτό είναι το δεύτερο οθυλακικό υγρό που έρχεται, ήδη έχει βρεθεί το πρώτο άριο και έτσι απομονώνονται τα οάρια, τα καθαρίζουμε και μετά τα βάζουμε σε ειδικούς κλιβάνους όπου γίνεται η επεξεργασία του αρίου, η επεξεργασία του σπέρματος, γίνεται η γονιμοποίηση και μετά τοποθετούνται τα εύρια στη μήτρα. Αυτό μπορούμε να το δείξουμε, το πώς γίνεται η διαδικασία σχηματικά, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, ειδικά όταν υπάρχουν προβλήματα με το σπέρμα, τι γίνεται, αυτή είναι μια ειδική μικροπιπέτα, εδώ υπάρχει το σπέρμα, όπου αναρροφάται, αυτό είναι ένα οάριο, εδώ είναι το σπέρμα και με την πιπέτα που μπαίνει μέσα και και έτσι επιτυγχάνεται η γονιμοποίηση. Τώρα, αυτό που είδατε, εδώ είναι διάφορα μικροντρόπλετς, το σπέρμα που φυγοκεντρείται, το παίρνουμε και μετά το καθαρίζουμε και γίνεται η όλη διαδικασία στο εργαστήριο, αυτό που βλέπουμε τώρα. Τώρα, ακριβώς από πίσω μας, Ράνια, αν θέλεις λίγο να... Ράνια, αν θέλεις να προχωρήσουμε. Εδώ είναι εδώ γίνεται η μικρογονιμοποίηση, δηλαδή αυτό που είδατε στο σχηματικά γίνεται στην πράξη με ειδικά μηχανήματα ρομποτικά όπου εδώ χειρίζεται, βλέπετε η Λίλη το μικροσκόπιο από μακριά, γιατί είναι σε μάικρον το άριο και το σπέρμα, οπότε πρέπει να γίνονται λεπτοί χειρισμοί και από μακριά παίρνουμε το ένα σπερματοζωάριο με το ένα οάριο και το τοποθετούμε μέσα, γίνεται η γονιμοποίηση. Και αυτή είναι η διαδικασία. Μετά το επόμενο στάδιο είναι εδώ μπορεί να δείξει η κάμερα. Γίνεται η διάσπαση του εμβρίου, εδώ είναι την τρίτη μέρα μετά τη γονιμοποίηση, εδώ είναι την τέταρτη μέρα και αυτή εδώ είναι η τέταρτη μέρα και εδώ είναι το στάδιο σιγά σιγά της βλαστοκίστης την πέμπτη μέρα. Εδώ έχει γίνει πλήρως η διάσπαση του εμβρίου και είναι έτοιμο να εμφυτευτεί μέσα στη μήτρα. Άρα αυτή λοιπόν γίνεται... μετά από πόσες μέρες από τη γονιμοποίηση εμφυτεύεται πάλι στη μήτρα της γυναίκας. Είναι την πέμπτη μέρα μετά την εμβριομεταφορά. Συνεπώς γίνεται δηλαδή 2 με 3 μέρες μετά την μεταφορά γίνεται η εμφύτευση του εμβρίου σε αυτό το στάδιο. Είναι μια σχετικά καινούργια τεχνική όπου μεταφέρουμε τα έμβρια στο στάδιο της βλαστοκίστης. Σε κάποιες γυναίκες έχουν αυξημένα ποσοστά επιτυχίας όντως στο στάδιο της βλαστοκίστης και ειδικά σε μικρότερες γυναίκες που έχουμε να επιλέξουμε από πολλά έμβρια τα καλύτερα. Είναι μια επιλογή που γίνεται μέσα στο εργαστήριο. Και πώς γίνεται η διαδικασία της εμβριομεταφοράς. Εδώ είναι η μήτρα και αυτός είναι ο καθετήρας όπου βάζουμε το έμβριο μέσα σε αυτό τον ειδικό καθετήρα και περνάμε μέσα από τον τράχυλο και τοποθετούμε πια τα έμβρια μέσα στη μήτρα. Μάλιστα. Αυτά δηλαδή που είδαμε σχηματικά τα τοποθετούμε πια μέσα στη μήτρα και περιμένουμε να γίνει η εμφύτευση. Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες άλλες τεχνικές, δηλαδή αν χρειαστεί να καταψύξουμε τα διάφορα εναπομείναντα έμβρια, κατεβαίνει η θερμοκρασία στους μείον 180 βαθμούς, στους μείον 180 βαθμούς με ειδικές τεχνικές. Εδώ πια έχουμε νέες εξελίξεις όπου υπάρχει η τεχνική της vitrification, δηλαδή της κρυσταλλοποίησης, όπου κατεβαίνει η θερμοκρασία πολύ γρήγορα και εδώ μετά τα τοποθετούμε στους διάφορους καταψύκτες που έχουμε. Τα τοποθετούμε, βλέπετε εδώ, μπορούμε να τα βγάλουμε. Αυτά είναι στους 180 βαθμούς τώρα. Είναι έμβρια ή οάρια κατεψυγμένα ή ακόμη και σπέρμα. Σε περιπτώσεις δηλαδή που υπάρχουν προβλήματα και παραδείγματος χάρη κάποιος θέλει να καταψύξει το σπέρμα του για να, αν θέλει να γίνει κάποια επέμβαση στον όρχη ή αν χρειάζεται να πάρει χημειοθεραπεία ή να ακτινοβοληθεί. Συνεπώς αυτή είναι η κατάψυξη των εμβρίων, του σπέρματος και των οαρίων. Επίσης υπάρχουν πολλές άλλες τεχνικές τα τελευταία χρόνια που αφορούν το εργαστήριο, αλλά έχουμε και εξελίξεις στο θέμα των φαρμάκων, όπου το τελευταίο καιρό, τους τελευταίους 3-4 μήνες, υπάρχει ένα νέο φάρμακο, το οποίο μπορεί να το κάνει η γυναίκα στη δεύτερη μέρα του κύκλου της, ούτως ώστε να μην κάνει σε καθημερινή βάση ενέσεις. Γίνεται με μια ειδική σύρικα βελόνα, αυτήν εδώ, την οποία την κάνει υποδορίως και αυτό το φάρμακο κρατάει, απλά βγαίνει αυτή, γίνεται με αυτόν τον τρόπο, το πιέζει κάτω από το δέρμα της με αυτόν τον τρόπο και μετά αναρωφάται προς τα πίσω και είναι έτοιμο να το πετάξει κιόλας. Είναι μίας χρήσης, αυτό κρατάει 7 μέρες. Γίνεται μία ένεση στη δεύτερη μέρα του κύκλου. Αυτή είναι η καινοτομία δηλαδή, ότι μόνο μία φορά το κάνει. Η καινοτομία γίνεται μία φορά και έτσι η γυναίκα δεν ταλαιπωρείται. Τους ώστε να κάνει καθημερινές ενέσεις. Και είναι πολύ σημαντικό για εκείνη, γιατί αντί να κάνει κάθε μέρα ενέσεις, μπορεί να έρθει στο ιατρείο μετά από 4-5 μέρες και να συνεχίσει το πρόγραμμά της χωρίς καμία ταλαιπωρία. Επίσης υπάρχουν πολλές τεχνικές που αφορούν τη βιοψία των εμβρίων, δηλαδή θα μπορεί κάποιος να δει κατά πόσο είναι υγιή τα έμβρια ή όχι και μπορούμε, Ράνια, θέλουμε να δείξουμε πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Εάν δεν είναι υγιή, δεν προχωράτε. Δεν σας άκουσα. Εάν δεν είναι υγιή, ναι, αν δεν προχωράμε. Είναι υγιή, φυσικά και δεν προχωρούμε. Υπάρχουν διάφορα θέματα, δηλαδή αν κάποιο ζευγάρι έχει το στίγμα της μεσογειακής και οι δύο, μπορούμε να γίνει βιοψία, να γίνει η διαδικασία της εξωματικής, να γίνει η βιοψία στο έμβριο αυτό και να βρούμε αν το έμβριο αυτό πριν τοποθετηθεί στη μήτρα πάσχει ή είναι φυσιολογικό. Και αυτό γίνεται με αυτόν τον τρόπο.